Η Εγνατία Πας δεν είναι διαθέσιμη για τους κατόχους δικύκλων και τρικύκλων οχημάτων. Οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Εγνατία Καρτ για διελεύση από τις λωρίδες με εισπράκτορα. Σας παρουσιάζουμε τη νέα υπηρεσία Εγνατία Πας που σχεδίασε και διαθέτει στους χρήστες της η Εγνατία Οδός ΑΕ. Η νέα υπηρεσία Εγνατία Πας σας δίνει τη δυνατότητα να διέρχεστε άνετα και με ασφάλεια τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Να αποφεύγετε τις συναλλαγές με μετρητά στους σταθμούς διοδίων και αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή εταιρεία, να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και να διαχειρίζεστε με ευκολία τις μηνιαίες χρεώσεις του λογαριασμού. Η υπηρεσία Εγνατία Πας είναι διαθέσιμη από 1 Ιανουαρίου του 2020 σε όλους τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, καθώς και στην υποθαλάσσια σύραγγα ακτίου Πρέβεζας, ενώ σύντομα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων με διόδια της χώρας μας. Η υπηρεσία Εγνατία Πας είναι διαθέσιμη από σήμερα 1 Ιανουαρίου του 2020 σε όλους τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού. Δημιουργείται ένα συνδρομητικό λογαριασμό στον οποίο βάζετε ένα αρχικό χρηματικό ποσό το οποίο χρησιμοποιείτε για την πληρωμή των μελλοντικών διελεύσεών σας από τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδός ΑΕ και της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας. Κάθε φορά που διέρχεστε από τους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις αυτόματες ηλεκτρονικές λωρίδες πληρωμής τέλους διοδίου χωρίς να χρειαστεί να έχετε συναλλαγή με εισπράκτορα. Το αντίστοιχο τέλος διοδίου θα αφαιρεθεί αυτόματα από το λογαριασμό σας, ενώ σχετικές ενδείξεις που υπάρχουν στη λωρίδα θα σας ενημερώσουν για το αν χρειάζεται να ανανεώσετε το λογαριασμό σας. Εάν έχετε παραπάνω από ένα οχήματα στην κατοχή σας, θα σας παραχωρήσουμε αντίστοιχο αριθμό ηλεκτρονικών πομποδεκτών, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες σας. Όσοι είστε συνδρομητές της υπηρεσίας Εγνατία Πας και διαθέτετε τον ειδικό ηλεκτρονικό πομποδέκτη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις αποκλειστικές λωρίδες ηλεκτρονικής πληρωμής τέλους διοδίου που φέρουν την ένδειξη Εγνατία Πας. Η διέλευσή σας από αυτή τη λωρίδα θα πρέπει να γίνεται με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα ανά ώρα και μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διέλευση του προπορευόμενου οχήματος. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 10 μέτρων από το προπορευόμενο όχημα. Εάν η λωρίδα Εγνατία Πας είναι κλειστή λόγω αναβάθμιση του συστήματος ή συντήρηση του εξοπλισμού ή κατά λάθος επιλέξετε μια λωρίδα με εισπράκτορα, τότε βγάλετε τον ηλεκτρονικό πομοδέκτη από τη βάση του και δώστε τον στον εισπράκτορα για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή σας. Κάθε φορά που διέρχεστε από τις αυτόματες λωρίδες πληρωμής τέλους διοδίου, θα πρέπει να παρακολουθείτε τα ηχητικά μηνύματα του ηλεκτρονικού πομοδέκτη, καθώς και τα οπτικά μηνύματα που εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές πινακίδες της λωρίδας. Η ανανέωση του λογαριασμού σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης συνδρομητών, με τη χρήση μετρητών και χρεωστικής επιστωτικής κάρτας. Καλώντας τη τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών στον αριθμό 2310 470100 με την χρήση χρεωστικής επιστωτικής κάρτας. Σε όλες τις λωρίδες με εισπράκτορα στους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, όλο το 24ωρο με τη χρήση μετρητών ή χρεωστικής πιστωτικής κάρτας. Το ποσό που θα καταθέσετε στο λογαριασμό σας θα είναι διαθέσιμο για την πληρωμή των μελλοντικών σας διαλεύσεων σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της πληρωμής. Για να ενημερωθείτε για το διαθέσιμο υπόλοιπό σας, μπορείτε να καλείτε την τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών στον αριθμό 2310 470100. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης και άλλων μέσων όπως smartphone και web.